Εκτινάσεται η δημοτικότης της Μαρίν Λεπέν. Βασικός υποφελούμενος από την πολιτικοκοινωνική κρίση στη Γαλλία είναι ο εθνικός συναγερμός της Μαρίν Λεπέν και η αριστερή παράταξη του Jean-Luc Mélenchon. Στον αντίποδα πτώση καταγράφει η συμπαράταξη των κομμάτων που στηρίζουν τον πρόεδρο Μακρόν. Οριακή η πτώση για το κεντροδεξιό κόμμα των Ρεπουμπλικανών. Την ίδια ώρα εντείνεται η κοινωνική αναταραχή στη χώρα για το ασφαλιστικό. Όμως και για την απόφαση της κυβέρνησης Μακρόν να κατασκευάσει τεράστιες υδατοδεξαμενές στην περιοχή Σενσολίν, στο διαμέρισμα de Chèvre, με σκοπό την υδροδότηση των μεγάλων αγροτικών καλλιεργειών. Η απόφαση, ωστόσο, δεν έγινε ευμενώς δεκτή από τους κατοίκους της περιοχής, μιας περιοχής που είναι συνυφασμένη με το υδάτινο στοιχείο. Αντίθετοι επίσης δηλώνουν οικολόγοι, κόμματα της αντιπολίτευσης και ούτω καθεξής. Πολλές χιλιάδες πολιτών έσπευσαν να υπερασπιστούν το είδωρ ως δημόσιο αγαθό, επισημένοντας συγχρόνως ότι οι ταμιευτήρες θα στραγγίξουν τον υδροφόρο ορίζοντα της περιοχής. Η υποκατασκευή δεξαμενή θα καταλαμβάνει 40 στρέμματα γης, σχεδόν στο μέγεθος του μεγαλύτερου αθλητικού σταδίου της χώρας, του Stade de France. Θα έχει δε τη δυνατότητα να αποθηκεύσει περί τα 190.000 γαλόνια νερού. Παρά το γεγονός ότι οι διαδηλωτές δεν επέτυχαν να προσεγγίσουν τον υποκατασκευή ταμιευτήρα, άνευ υπερβολής, οι γαλλικοί αγροί πήραν φωτιά. Αναρρύθμιτες βόμβες Μολότοφ, 5 αστυνομικά οχήματα παρεδόθησαν στις φλόγες, ερήφθησαν κατά των ενστόλων, οι οποίοι απήντησαν από την πλευρά τους με βροχή δακρυγόνων, ακόμη όμως και με λαστιχένιες σφαίρες. Σύμφωνος με την ανακοίνωση των αρχών, οι αστυνομικοί έκαναν χρήση 4.000 ατομικών βομβών πάσης φύσεως. Τα νοσοκομεία της περιοχής γέμισαν από τραυματίες. 2 άτομα, ένας αστυνομικός και ένας πολίτης, νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Για τον πρώτο, μάλιστα, τον αστυνομικό, εκφράζονται φόβοι πως δεν θα μπορέσει να περπατήσει ξανά. Εν συνόλο, 200 διαδηλωτές τραυματίες, σύμφωνος με τους διοργανωτές. Η γαλλική εφημερίδα Le Figaro έκανε λόγο μόνο για 5 και 24 τραυματίες ένστολοι, επίσης 15 άτομα έχουν συλληφθεί. Ποιος να το έλεγε ότι θα γινόταν τέτοια χειραγώγηση, τέτοια ποδηγέτηση όλων των λαών, που να πάει εδώ πέρα το φασισταριό να γίνει εκπρόσωπος, τι λέει, ηγέτης της γαλλικής δεξιάς. Πότε έγινε ηγέτης της γαλλικής δεξιάς? Και ο άλλος, ο Jean-Luc Mélenchon, αυτοί οι άνθρωποι χρηματοδοτούνται από το ίδιο κέντρο για να αποσταθεροποιήσουν τεράστια χώρα που λέγεται Γαλλία.